Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η κόκκινη γραμμή όμως είναι και πάλι κοντά σας και είναι για όλους σας. Και θα σας παρουσιάσουμε δύο παππούδες που είναι έφηβοι. 85 χρονών ο ένας, 78 ο άλλος. Ο πρώτος κάθε πρωί που ξυπνάει κάνει μονόζυγο, ώρες ατελείωτες. Τρέχει, πηδάει, ζει σαν ένα παιδί 15-16 χρονών. Ο άλλος είναι ένας παππούς μηχανόβιος. Λάτρης των μηχανών Harley. Καβαλάει και εξαφανίζεται σε ατελείωτες πολύ ωραίες βόλτες. Θαυμάστε λοιπόν αυτούς τους δύο ανθρώπους που μας δίνουν μια μεγάλη αισιοδοξία, καθώς μας λένε ότι δεν νιώθουν καθόλου γερασμένοι και έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια ευτυχισμένης ζωής. Αλλά στη ζωντάνια νιώθω ότι είμαι 20 ετών. Πόσο χρονών είστε? Είμαι 85 τώρα που γέρασα και έκανα το μονόζυγο. Λοιπόν, αισθάνθηκα πάλι ότι όπως η μανία μου. Αφού πάνω το ράβι και χορεύω. Χορεύω, μονακόσμο, το ράβι. Δηλαδή, θέλει η καρδιά μου να ζωντάνει. Αλλάξει 14 μηχανές. Τώρα προσέχω πιο περισσότερο, μην ντροπιαστώ σε αυτή την ηλικία. Καλά γεράματα είναι αυτά. Να μπορείς να πας εκεί που θέλεις σήμερα. Να κινείσαι. Δεν μπορώ σε καφενείο να κάτσω δεμένος. Αυτοί λοιπόν είναι οι δικοί μας παππούδες. Θα τους χαρείτε στη συνέχεια της εκπομπής. Αμέσως μετά θα αλλάξουμε όμως ατμόσφαιρα. Παρουσιάζουμε ένα θέμα, είναι από αυτά που συνήθως μας στεναχωρούν, αλλά και μας αποκαλύπτουν πράγματα που δεν ξέρουμε ίσως ότι συμβαίνουν δίπλα μας. Μετά από πολλές προσπάθειες, ανακαλύψαμε τρία παιδιά φυλακισμένα από τους γονείς τους. Τα δύο είναι θύματα μιας μητέρας, φανατικής, αιρετικής, μπλεγμένης ίσως σε κάποια παραθρησκευτική οργάνωση. Το τρίτο παιδάκι είναι φυλακισμένο σε ένα υπόγειο 12 ολόκληρα χρόνια. Η μητέρα του είναι άρρωστη και δεν θέλει το παιδί αυτό να έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο. Μπήκαμε στα σπίτια των παιδιών αυτών, τα είδαμε, μιλήσαμε με τους γονείς τους, μιλήσαμε και με τα ίδια. Καταλάβαμε το μεγάλο πρόβλημα που ζουν. Ήρθα εδώ στο σπίτι μου και μου λέει: εγώ μιλάω με τον Θεό και με τους Αγίους. Με παίρνει τηλέφωνο πως πάει στα σπίτια και λέει: θα γίνει συντέλεια του κόσμου. Είμαι γονέας να αποφασίσω για την ψυχική κατάσταση των παιδιών. Δεν είμαι υπεύθυνη μόνο για το ρουχισμό, είμαι και για το από μέσα. Λοιπόν, ήθελε πλαγωγένεια πόλεμο. Εγώ δεν διστάζω. Για ποιο λόγο όμως δεν ήθελε να πάτε δίπλα και. Για να μην βλέπουμε τι κάνει. Το άλλο παιδάκι το ανακαλύψαμε σε ένα υπόγειο της Αθήνας. Μένει εκεί φυλακισμένο 12 ολόκληρα χρόνια. Όσο μετράει και τη ζωή του δηλαδή. 12 χρόνια το παιδί, 12 χρόνια κλεισμένο σε ένα υπόγειο. Θύμα μιας βαριά άρρωστης μητέρας που πιστεύει ότι το παιδί της δεν πρέπει να βγαίνει έξω από το σπίτι, δεν πρέπει να έχει φίλους, δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο. Οι γείτονες αναστατωμένοι μας κάλεσαν για να προσπαθήσουμε και να σώσουμε μαζί το παιδί αυτό από τον εφιάλτη που ζει. Το παιδί έχει σαν αποβλακωμένο είναι, αφού είναι 12 είναι χρόνια κλεισμένο μέσα στο υπόγειο αυτό. Το παιδί δεν βγαίνει, δεν το ξέρουνε. Δεν ξέρει να παίξει με παιδιά. Δεν το έχουμε δει ποτέ στην γειτονιά. Παίζεις με άλλα παιδιά? Όχι. Όχι, γιατί? Δεν είναι καλά. Τι κάνουνε δηλαδή? Βρίζουνε, κλωτσάνε, βαράνε. Έτσι, χωρίς λόγο? Έτσι, βρέζουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και συμπαραστάνε μας. Αυτό λοιπόν είναι το ζευγάρι, κυρίες και κύριοι, που χρειάζεται σίγουρα την βοήθεια κάποιας κοινωνικής υπηρεσίας για να βγει και πάλι στη ζωή από αυτό το υπόγειο όπου κρατιέται αυτό το παιδάκι των 12 ετών. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και θα πάμε κοντά σε έναν άνθρωπο που ζει μακριά από την Αθήνα, στην Καβάλα. Ένας άνθρωπος που έχει παιδιά του τα Κυπαρίσια. Κάει και ένα δάσος στην Καβάλα και μόνος του ξεκίνησε την αναδάσωση αυτού του χώρου. Πήγε και φύτεψε εκατοντάδες Κυπαρίσια και τώρα μας μιλάει για την προσπάθειά του αυτή και μας λέει κάτι πάρα πολύ τρυφερό, ότι αυτά είναι τα παιδιά μου, αυτά είναι τα παλικάρια μου. Πάω συχνά και κουβεντιάζω μαζί τους.
παλικάρια μου είναι τα κυπαρίσια. Ήτανε μωράκια, γίνονται τώρα παλικάρια. Προτού από πόσες μήνες, 3-4 μήνες, καθόμουν κοντά εκεί δίπλα, στο κυπαρίσι και έκανα, ας πούμε, έτσι. Και το λέω, μην με γαργαλαστεί, απαρθείς λίγο και μη κάνεις έτσι. Και περνάει κάποιος κύριος από εκεί και έφυγε, φοβήθηκε. Έτρεξε και πήγε κάτω. Άλλαξε δρόμο, σε λέει, τι λέει αυτός. Φοβήθηκε ο άνθρωπος που έβλεπε τον άλλον να μιλάει με τα κυπαρίσια, είχε δίκιο, τον πήρε για τρελό. Αλλά ίσως είναι ένας άνθρωπος που μας δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ότι αν δεν τα περιμένουμε όλα από το κράτος, από το Δασαρχείο, από το Υπουργείο Γεωργίας, μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να φυτέψουμε κάποια δέντρα σε αυτή τη χώρα που δυστυχώς έχει πράσινο μόνο 2%. Και θα κλείσουμε με κάποια παιδιά που τα πήραν από τους γονείς τους. Δύο παιδάκια τα οποία τα κλείσανε με το έτσι θέλω στο ίδρυμα, στο ΠΙΚΠΑ. Διότι κάποια γειτόνισσα που επωφθαλμιούσε το ένα από τα παιδιά αυτά, κατήγγειλε στον εισαγγελέα ότι οι γονείς κακοπιταχειρίζουν τα παιδιά τους. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα στο μέρος που μένουν αυτοί οι δύο γονείς. Και μάθαμε πραγματικά όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε άλλο παρά οι γονείς αυτοί ταλαιπωρούσαν τα παιδιά τους. Και τώρα ζητάνε οπωσδήποτε να τα πάρουν πίσω. Αλλά δεν τους το επιτρέπει κανείς. Γιατί μου το κάνουν αυτό? Και... γιατί μου πήραν τα δικά μου τα παιδιά? Εδώ πέρα γιατί δεν μαζεύουν τους δρόμους τα παιδάκια? Τα δικά μου τα παιδιά πήρανε. Γιατί μου ρε? Τι σου έφτιαξα και μου πήραν τα δικά μου τα παιδιά? Και να μην μπορώ να μιλήσω σε κανέναν. Να μην μπορώ να βγαίνω έξω από το σπίτι μου. Γιατί να μου τα πάρετε τα δικά μου τα παιδάκια? Τι τους έφτιαξα, ακομεράζεσαι μεγάλος εγώ. Γιατί? Τα παιδιά αυτά ήταν ποτέ παραμελημένα? Από ό,τι ξέρω, 7 χρόνια που ζουν εδώ, πάντα καθαρά, από μωρά. Οι γονείς, η μητέρα ιδίως, τα πήγαινε, έφερνε στο σχολείο, τα πήγαινε στο πάρκο να παίξουν. Ποτέ δεν τα είδαμε βρώμικα. Τώρα το πώς έγινε, κι εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να ξεκινήσουμε τώρα την παρουσίαση της ολοκληρωμένης τους μορφής. Και η σειρά παρουσίασης δεν έχει καμία ίσως σχέση με τους προλόγους. Αλλάζουμε τα θέματα. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από αυτή την ιστορία που εμάς μας συγκλώνησε όταν την ζήσαμε από κοντά. Μία φτωχική οικογένεια εδώ στην Αθήνα. Κάποια γειτόνισσα, εποφθαλμιά, το ένα της παιδί. Θέλει να το πάρει εκείνη. Πηγαίνει λοιπόν και καταγγέλει τους γονείς του παιδιού αυτού στον εισαγγελέα ότι κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους. Τα χτυπάνε, δεν τα πηγαίνουν σχολείο και πηγαίνει πολύ εύκολα κάποια κοινωνική υπηρεσία, αρπάζει τα παιδιά και τα κλείνει σε ένα ίδρυμα. Χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Χωρίς να κάνει μια έρευνα στη γειτονιά. Μια έρευνα που την κάναμε εμείς. Μιλήσαμε με τους γονείς, αυτούς τους τραγικούς ανθρώπους που θέλουν τα παιδιά τους πίσω. Αλλά μιλήσαμε και με όλη τη γειτονιά. Η γειτονιά λέει ότι αυτά τα παιδιά ζούσαν πάρα πολύ καλά με τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει τώρα. Ποιος θα δώσει ξανά πίσω στην οικογένειά τους τα δύο αυτά παιδιά. Ας παρακολουθήσουμε όμως αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πώς ακριβώς σας πήρανε τα δύο σας παιδιά? Συμβαίνει καλά καθούμενα. Μια γυναίκα ήθελε το κακό μας και ήθελε να μας τα πάρει. Για να πάρει το κοριτσάκι κοντά της. Και εμείς δεν τους αδύναμε και μας έκανε αυτά τα πράγματα. Πήγε στην εισαγγελία και είπε ψέματα. Από το χτυπάμε, ρωτήσε τη γειτονιά όλη, τα παιδιά τα προσέχαμε. Σχολείο τα πήγε η μάνα, τα πήγαινε και τα έφερνε. Συνέχεια. Τώρα τα παιδιά τα δύο, η Βάσο και ο Δαμιανός, πού βρίσκονται? Στο ίδρυμα μέσα. Και πάει και κλαίνουν τα παιδάκια. Θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Της εισαγγελέας δεν μου τα δίνει πίσω. Τι να κάνω σε αυτό το πράγμα? Η γυναίκα αυτή, την οποία κατηγορείται ότι έκανε την καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί είχε κάποιον λόγο? Είχε, μου είχε ζητήσει να πάει το παιδάκι. Και εγώ δεν της τα δίνα. Και αυτό έφτασε εκεί πέρα, αυτή. Πήγαινε στο σπίτι το παιδάκι το ένα? Πήγε, το έπαιρνε αυτή το παιδάκι και το είχε μαζί της, ας πούμε. Συνήθως αυτήν την κυρία η οποία κατήγγειλε το γεγονός και ήρθε η πρόνοια εδώ πέρα και πήρε τα παιδιά, γιατί πηγαίνανε τα δύο σας παιδάκια? Γιατί είχε έχρωμη τηλεόραση και βλέπανε τα παιδάκια. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να την πάρουμε την έχρωμη τηλεόραση, γι' αυτό πήγαιναν εκεί πέρα. Εγώ δεν ήμουν εδώ που τα πήραν τα παιδιά. Και το Δαμιανό το πήρανε με το ζόρι, στο σκάι και το πιάσανε από το κεφάλι. Το πήρανε. 9 χρόνο παιδάκι. Γίνεται 9 χρόνο παιδάκι να το πάνε έτσι, ας πούμε. Γεια σας. Θέλω να σας ρωτήσω για την υπόθεση της κυρίας Βρετοπούλου. Γνωρίζετε εσείς πώς πήραν τα παιδιά, εσείς εδώ? Γνωρίζω ότι τα αρπάξαν τα παιδιά, δεν τα πήραν με τη θέλησή τους, γιατί εγώ τα άφησα από το χέρι του αστυνομικού του Εμιανού και από κάτω τα μπλοκάρανε και τα πιάσανε οι άλλοι. Το κυνηγάγανε το παιδί και με φώναζε, θεία, πάρε με.
Αλλά δεν πρόλαβα να το κλείσω μέσα και το πήρατε. Να σας ρωτήσω, εσείς είχατε ακούσει ποτέ τα παιδιά να τους φέρονται βάναυσα οι γονείς τους? Όχι, όχι, εγώ είμαι δίπλα, όπως βλέπετε. Και ό,τι ήθελε, ό,τι να παθαίνουν τα παιδιά, εμένα έρχονταν και φώναστε. Δεν τα έδωσαν τα παιδιά. Και ήταν πάντα καθαρά και πάντα. Κανένα δεν τα αφήνει νηστικά. Αυτός μπορεί να ήταν νηστικός, αλλά το παιδί δεν τα αφήνει νηστικό. Εσάς, όταν ήρθαν να πάρουν τα παιδιά, τι σας είπαν? Μου είπαν εμένα ότι θέλω να τη βάσω, να τη πάρω μια σχολική τσάντα για να πάει σχολείο. Και εγώ την περίμενα. Και πήγα συνέχεια εκεί πέρα, εδώ πέρα στο γραφείο, και πού είναι η βάσο, πού είναι η βάσο, πού είναι η βάσο, και μου λέγανε ψέματα. Είχαν την πάρει τηλέφωνο για να. Και χαράξα την αστυνομία και την πήρε. Σας κατηγορεί ότι τα χτυπάγατε τα παιδιά? Δεν μας κατηγορεί, μας τα χτυπάγαμε. Και εμείς δεν έχουμε χτυπήσει ποτέ μας τα παιδιά. Ρωτήσε όλη την γειτονιά άμα το χτυπήσει ποτέ. Τα παιδιά αυτά ήταν ποτέ παραμελημένα? Από ό,τι ξέρω, 7 χρόνια που ζουν εδώ, πάντα καθαρά, από μωρά. Οι γονείς, η μητέρα ιδίως, τα πήγαινε, έφερνε στο σχολείο, τα πήγαινε στο πάρκο να παίξουν. Ποτέ δεν τα είδαμε βρώμικα. Τώρα το πώς έγινε, και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν νομίζω να είναι σωστά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Αν θέλει κάτι η πολιτεία να κάνει, μπορεί να τους βοηθήσει και όχι να τους πάρει τα παιδιά και να τα κλείσει σε κάποιο άσυλο. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Πήγαινε σχολείο? Βεβαίως, και τα διάβαζε η κόρη μου. Εσείς έχετε μόνιμη δουλειά, δουλεύετε? Ναι, δουλεύω στο Δήμο Χαλαντρίου. Αγωνίζουμε και αυτά τα παιδάκια δουλειά, αγωνίζουμε. Τώρα μπορείτε να φτιάξετε τις συνθήκες διαβίωσης για να ξαναπάρετε πίσω τα παιδιά? Ναι, αμέ γιατί μην τα πάρετε. Τα παιδιά μου τα θέλω, ας πούμε. Και έχω κοινικιάσει κι άλλο σπίτι, ας πούμε, πιο καλό, για να πάω πιο καλύτερα, ας πούμε. Με το εισαγγελέα λέει, βρέστε σπίτι και θα δουν τα παιδιά. Τώρα έχω βρει σπίτι εγώ. Και περιμένω να το βάψω, ας πούμε, να είναι καλό σπίτι. Και θα πάω, θα δουν, θα δώσουν τα παιδιά. Ξέρω 1,5 χρόνο την οικογένεια αυτή περίπου. Είναι αξιοσέβαστη οικογένεια, φτωχή μεν, αλλά αξιοσέβαστη. Ειδικά η μητέρα το πρωί έπαιρνε τα παιδιά της και τα πήγαινε καθαρά με την τσάντα του στο σχολείο εδώ από κάτω που πηγαίνουν και τα δικά μου τα παιδιά και τα φρόντιζε τα παιδιά της. Έχετε πάει να τα δείτε τόσο καιρό στο ίδρυμα? Κάθε μέρα πηγαίνω. Και τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους και κλαίνουν και ξαχωριούνται και χτυπούνται και θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Και αυτό θέλω, να τα πάρω πίσω πάλι, όπως είναι πιο γρήγορα. Αισθάνομαι ότι είμαι μόνη μου. Ότι δεν έχω τα παιδιά μου να μιλήσω μαζί τους. Εσείς πώς είναι τα βράδια? Τα βράδια δεν ξαναχωριέμαι, κλαίω, θέλω τα παιδιά μου πίσω, ας πούμε. Γιατί πώς τα πήρανε? Γιατί δεν μας έχουν τους δρόμους τα παιδάκια? Τα δικά μου τα παιδιά πήρανε. Γιατί, μωρέ? Τι σου έφτιαξα και μου πήρα τα δικά μου τα παιδιά? Και να μην μπορώ να μιλήσω σε κανέναν. Να μην μπορώ να βγαίνω έξω από το σπίτι μου. Γιατί να μου τα πάρουν τα δικά μου τα παιδάκια? Τι τους έφτιαξα? Ακόμα ράζει τα μεγάλωσα. Γιατί? Τι τους έκανα, μωρέ? Τους έκλεψα, τους πείραξα. Πήγα και δούλευα στις κάλες και με ένα πεντεκουσάρικο την ημέρα να πάω να πάρω ψωμί και γάλα. Πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα? Και να είναι αυτές και μου πήραν τα δικά μου τα παιδιά. Εγώ τα παιδιά τα γνωρίζω όπως γνωρίζω και τους γονείς βέβαια, αλλά ο τρόπος βασικά που πήρανε το ένα παιδί που είδα ήταν τελείως ακατάλληλος για μορφωμένους ανθρώπους που ζουν, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούμε εμείς κάθε μέρα. Κυνηγάγανε το παιδί μια κοπελιά και ένας νεαρός οι οποίοι είπαν ότι είναι από κάποιο ίδρυμα κτλ. Και το κυνηγάγανε γύρω γύρω τα τετράγωνα για να το πάρουν. Τα παιδιά εδώ τα είχαμε πάντοτε μαζί μας. Δεν είδα ποτέ να είσαι τα περιποίητα. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είσαι και τελείως σε συνθήκες σκαταλιότερες βέβαια, αλλά δεν είσαι. Έχουμε δει και χειρότερα, πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία είχαν τα παιδιά αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το σπίτι, όπως λένε ότι από ό,τι άκουσα ότι κρίθηκε, λέει το σπίτι ακατάλληλο, και πήρανε τα παιδιά, είτε ξέρω εγώ τι, από ό,τι μου είπε ο πατέρας των παιδιών,
Και μάλιστα και χθες και προχθές ήρθε εδώ, πήρε ορισμένα πράγματα εδώ από το μαγαζί, ότι έπιασε κάποιο άλλο σπίτι για να το φτιάξει, να βάλει τα παιδιά του μέσα. Ό,τι και να κάνουν, τα θέλω τα παιδιά μου πίσω. Σαν μάνα που είμαι και εγώ, θέλω τα παιδάκια μου. Δεν αντέχω, αλλά θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω, ρε Θεέ μου, δεν τρελαθώ. Τα δικά μου τα παιδιά τα θέλω. Τώρα θυμηθήκα μετά από 9 χρόνια μου πάντα παιδιά που τα μεγάλωσα. Αλλά ρωτήσανε πριν πώς περνάνε. Τώρα τα θυμηθήκανε. Δεν πάει και στη δουλειά τώρα και είμαι παραδομημένος. Μου έχουν δώσει άλλα δουλειά και είμαι παραδομημένος. Δεν μπορώ να δουλέψω τώρα. Αυτό το κακό που μου κάνανε. Πραγματικά σαν μια απίστευτη ιστορία που μας γεμίζει αγανάκτηση. Αν είναι δυνατόν να τους έχουν πάρει τα δύο τους παιδιά, διότι κατήγγειλε κάποια γειτόνισσα που ήθελε μάλιστα να πάρει δικό της το ένα από τα παιδιά αυτά, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τα θέλουν τα παιδιά. Τους είδατε, τους παρακολουθήσατε πόσο υποφέρουν, και έτσι εντελώς επιπόλαια βγήκε λοιπόν μια απόφαση και τα παιδιά αυτά κλείστηκαν στο ίδρυμα. Αυτή η ιστορία βεβαίως δεν την αμφίσουμε έτσι και θα μείνει έτσι. Από την πλευρά μας θα την παρακολουθούμε συνεχώς, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να επιστρέψουν στους γονείς τους. Θα πάμε κοντά λοιπόν σε δύο παππούδες εφήβους. Ο ένας είναι 85 χρονών και ο άλλος 78. Ο πρώτος ξυπνάει και τρέχει αμέσως στο μονόζυγο. Τρέχει στους δρόμους του χωριού του, κάνει ασκήσεις, κάνει γυμναστική. Ο 85 χρονών άνθρωπος και βγαίνει στην εκπομπή μας και λέει ότι εγώ θα ζήσω ακόμη 30-40 χρόνια. Ότι μ' αρέσει να γλεντάω. Ότι μ' αρέσει να ζω. Ένας παππούς έφηβος. Ένας παππούς που μας δίνει μια άλλη αίσθηση ζωής και ελπίδας. Αν τις καρέκλες χορεύει, απάνω στα τραπέζια ανεβαίνει, παντού. Είναι πολύ γερός παππούς, αλλιώτικος από τους άλλους. Ο Μπροβαβαζίλης είναι πολύ γλεντζές την Κυριακή που πάντρευε την εγγονή του. Έχει παντρέψει πολλές εγγονές. Σηκώθηκε, πήγε την κρέμαση λύρα. Και στη συνέχεια χόρεψε τρεις χορούς. Την καραγκούνα μάλιστα στα χοντρά πάνω στην καρέκλα. Όταν παντρεύονταν εμείς στην αδερφή μας, είχε ένα άλογο και το έδωσε και κρασί ο μάγκας. Το έδωσε και κρασί, το ζάλισε και ανέφυγε πάνω στη σκάλα το άλογο. Μπήκε μέσα, πέρασε τα άλλα άλογα και ανέφυγε και πάνω στη σκάλα το άλογο. Και αυτό ήταν μια φτηνότητα, ότι είναι παλικάρι, ότι είναι ζωντανό. Δεν ξέρω πώς πρέπει να σας αποκαλώ, γέρο ή νέο. Νέο, σώπαση. Γέρος είμαι στα χρόνια μου, αλλά στη ζωντάνια νιώθω ότι είμαι 20 ετών. Πόσο χρονών είστε? Είμαι 85. 85. Ωστόσο, είδαμε ότι έχετε μία πολύ μεγάλη δύναμη αυτή. Έχω δύναμη μεγάλη. Μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, νιώθω τον εαυτό μου όπως είμαι στα νιάτα μου. Δεν καταλαβαίνω γεροντάματα, τίποτα καθόλου. Τώρα που γέρασα και έκανα το μονόζυγο, λοιπόν, αισθάνθηκα πάλι ότι όπως είμαι νέος. Με έδωκε μεγάλη ζωντάνια το μονόζυγο. Τι άλλο κάνετε, αυτή η δύναμή σας, πού πάει αλλού? Την ημέρα γυρνάω, περπατάω, σαν δώσω και δεν σιγάζω, δεν κάθομαι. Γυρνάω, πάω πάνω στο βουνό, περπατάω, πάνω στα χωράφια, πέρασε ένα χωράφι που έχω μακρά, πάνω, γυρνάω, περπατάω. Οι άλλοι γέροι της ηλικίας σας τι κάνουν εδώ στο χωριό? Δεν μπορώ να βγουν όξο του παιδιού, αυτό όξο στο μαγαζάκι, γιατί κάτι περνάνε, δεν κάνουν μόνο τα έκανα αυτά που κάνω εγώ. Εσείς έτσι ήσασταν πάντα? Δύο παππούδες είναι ακόμα, ένας είναι συνομήλικος με εμένα και ακόμα σε ένας είναι δύο ετών μεγαλύτερος. Δεν μπορώ να τα έκανα αυτά αυτοί που κάνω εγώ. Μου έχω ζωντάνια. Όσο περπατάω τόσο δύναμη παίρνω. Όσο κάθομαι τόσο δεν έχω δύναμη. Καπνίζατε, πίνατε από στα νιάτα σας? Κάπνιζα από 15 ετών μέχρι 20. Πήγα στρατιώτης. Το κόψα. Και είδα μεγάλη ωφέλεια. Αυτοί οι άλλοι συνομήλικοι μου που κάπνιζαν πέθαναν. Από το τσιγάρο πέθαναν. Φούσκωναν τα πνευμόνια τους. Φροντίζατε πάντα τη διατροφή σας ή τρώγατε οτιδήποτε βρίσκατε εδώ στο χωριό? Δεν έτρωγα πάχια καθόλου. Έτρωγα από σιχαρίσου κρέας, κατσίκι, κοτόπουλο. Παχύ καθόλου. Χείρι μου καθόλου. Παχιά. Λοιπόν, όσπερα, λοιπόν, λαχανικά, φρούτα. Αυτά τα πράγματα έτρωγα. Και δεν βάλει να το στομάχι να φάω πολύ. Κακό σου ήθελα να φάω λίγο και σταματούσα, δεν έτρωγα. Δεν το βάλει να το στομάχι και το έχω το στομάχι πολύ γυρό. Είναι πολύ γυρός κυρίως και κάνει μονόζυγο. Κάνει γυμναστική πρωί-πρωί, μόλις σηκώνεται, να τα χεράκια και κάνει γυμναστική.
Ναι, μερακλείς τις γυναίκες. Δεν τι λέει. Όχι, είναι. Είναι. Ακόμη και τώρα. Ακόμα και τώρα. Τι κάνει δηλαδή. Αν περνά καμία από το καφενείο, κοίταξε. Τώρα να είμαι 18 χρονών, λέει. Έτσι φωνάζει. Να τους γελάει. Όχι, δεν σου ψέματα. Αν περνάει από το καφενείο και είναι καμία ωραία, ντυμένη, τώρα να είμαι 18 χρονών, τι πού βγαίνει αυτά, τι καλή είναι. Νιώθω ότι να περάσω άλλα 30 χρόνια ακόμα. Νιώθω, δηλαδή, αν δεν με βρήκα ένα πρόβλημα. Νιώθω τη ζωντάνια να τα περάσω. Έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την υγεία σας? Δεν έχω καθόλου. Μόνο το μάτι το έκανα καταράκτη, το έκανα εγχείρηση. Σε γιατρό πόσο καιρό έχετε να πάτε εκτός από το πρόβλημα αυτό που είχατε με το μάτι σας? Ο γιατρός δεν είδε τίποτα ότι ξεκινήσω. Ότι ξεκινήσω, ο γιατρός δεν είδε. Όταν βλέπετε νέους ανθρώπους να καπνίζουν, να μην μπορούν να τρέξουν, να κουράζονται και να λαχανιάζουν όταν ανεβαίνουν μερικές σκάλες, τι αισθάνεστε? Εγώ αισθάνομαι και τις λέω, τις καθοδηγού και τις λέω, μην καπνίζετε. Αυτοί με γελάνε. Α, τώρα εσύ κάπνιζες και δεν ξέρω τι, και μιλάνε ότι μου φιλεί το τσιγάρο. Το τσιγάρο, λέει, είναι βλαβερό. Άμα καπνίζεις δεν μπορείς να περπατήσεις, φουσκώνει τα πλημμόνια. Φουσκώνει. Εγώ το κάπνιζα και φούσκωνε και μόλις το έκοψα το τσιγάρο είδα ζωή. Και από το τσιγάρο μου φαίνεται ζω. Το ότι είστε καλά στην υγεία σας. Πολύ καλά. Σας βοηθάει να βρισκόστε και σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Πού είστε? Το ότι είστε καλά στην υγεία σας. Ναι, πολύ καλά. Σας δίνει και μια χαρά, μια ευεξία. Χαρά, αφού βάλω το ράδιο και χορεύω. Χορεύω, μονακόσμο. Το ράδιο. Δηλαδή, θέλει η καρδιά μου να γλιτάει. Μπαρβαβασίλη, ένας γέρος που είναι 85 χρονών, αλλά αισθάνεται καλά στην υγεία του, όπως εσείς, έχει και σεξουαλική ζωή σε αυτή την ηλικία? Αυτό δεν ξέρω ποτέ. Εσείς έχετε? Εγώ είμαι φυσιολογικός, είμαι καλά. Εντάξει, είμαι καλά. Νιώθω ζωντάνια. Η γιαγιά? Η γιαγιά είναι... Γέρωση. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος στην ηλικία των 85 χρονών να έχει σεξουαλική ζωή? Μπορεί. 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 Τι θέλετε να κάνετε στα επόμενα χρόνια στη ζωή σας? Τι άλλο που δεν το έχετε κάνει? Εγώ σκέπτομαι. Λοιπόν, να γλιτήσω τη ζωή μου στο χορό. Να τη γλυκτήσω στη ζωή μου όσο να πεθάνω. Δεν το κάνατε αυτό παλιότερα? Το έκανα. Φωνιάτα. Φωνιάτα το έκανα. Τη γλέντζα τη ζωή μου, φωνιάτα. Είμαι και έπαιζα βιλή και σε έβγαζα τις γυναίκες αυτούς στο χωριό και τα παιδιά και χώρια. Για ποιο πράγμα μετανιώνετε στη ζωή σας? Για ποιο πράγμα μετανιώνετε από αυτά που κάνατε? Τι να μετανιώσω, του θάνατο που θα πεθάνουμε. Μόνο αυτόν φοβόσαστε? Φω, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τα άλλα μπορεί να είναι στη θέση να τα περάσω. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτό σας φοβάται. Και δεν το λιτώνουμε αυτό, είναι φύσιος. Θα πεθάνω. Αλλά να μην λέμε θα πεθάνουμε και κάθομαι στην καταγή. Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε ζωντανοί. Πότε θα έρθει τώρα, πεθάνουμε. Τουλάχιστον τώρα που είμαστε ζωντανοί και περπατάμε, περπάτα, γλέντα, κάνει, φτιάσει. Αυτός λοιπόν είναι ο καλός μας παππούς από ένα χωριό της Λάρισσας, που του αρέσει να περπατάει, να γλεντάει, να ανάβει το ραδιόφωνο και να χορεύει μέσα στο σπίτι του. Ένας παππούς μας λέει ότι η ερωτική ζωή των ανθρώπων δεν τελειώνει στα 85 τους χρόνια. Και ξέρετε, την ώρα που μιλούσε ο παππούς για τα ερωτικά του, η γιαγιά εκεί πέρα ντρεπόταν δίπλα του και δεν την άφηνε να μιλήσει. Τον σκούνταγε για αυτήν να μην την εκθέτει, αλλά ο παππούς ήθελε να τα πει και τα είπε. Θα πάμε όμως τώρα σε έναν άλλο παππού, λίγο νεότερο από αυτόν που είδαμε προηγουμένως. Έναν παππού καμικάζι, μηχανόβιο. Αυτός έχει τρέλα με τις μηχανές. Στα 78 του χρόνια καβαλάει μια Harley και εξαφανίζεται από το σπίτι του. Ένας παππούς, ο οποίος και αυτός βεβαίως δεν το βάζει κάτω, και αυτός μας δίνει το δικό του μήνυμα ζωής και ελπίδας. Η πρώτη μηχανή την αγόρασα ήταν Νόρντον. Πρώτη μηχανή. Την αγόρασα το 1945. Και τη Harley σας ονομάζουν και παππούς Harley. Πότε αποκτήσατε την πρώτη Harley? Κάποιος έφευγε, Αρβανιτόπουλος, έφευγε για την Αφρική. Αυτός είχε πάρει επί παπάγου που άρχισε και δίνανε, πουλάγανε τα στρατιωτικά.
πράγματα που είχαν, την είχε πάρει τη μηχανή αυτή και την είχε χακεί με δύο σακίδια, με το μάρι απ' έξω μουσκαρίσω, με την τρίχα για να μην βρέχεται, και όπως την είχε την πήρα εγώ. Έχω αλλάξει 14 μηχανές. Βέβαια δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φύγουν όλες οι Harley και να γίνουν αντίκες στην Ευρώπη. Η τελειώσα την κράτα, εγώ όπως έχω την Μπουχ τώρα, όπως έχω την Bianchi, την Grand Sport, την γερμανική, θα την είχα. Αλλά δεν το φανταζόμουν ποτέ. Αυτές οι μηχανές έχουν κάτι απάνω τους που τις προσέχεις. Τις σέβεσαι και τις προσέχεις. Δεν ξέρω τι έχουν. Ανέβηκα στον κυρίου Φλογερά τη μηχανή, η οποία είναι των 5,5 εκατομμυρίων, και πήγα μια βόλτα και νομίζω ότι απάνω είσαι ένα κύκνο. Τέτοια αρχοντιά έχει δηλαδή, έτσι. Ναι. Και προσέχεις. Την προσέχεις και προσέχεις πρώτον εαυτό σου και τη μηχανή σου. Τώρα προσέχω πιο περισσότερο, μην ντροπιαστώ σε αυτή την ηλικία, η ψυχή σε πηγαίνει. Βέβαια τώρα έχω μικρή μηχανή, γιατί πηγαίνω σε επιτοπίες σε ανώμαλους δρόμους. Και όχι, δεν τρέχω. Πηγαίνω για να απολαύσω τη φύση. Κύριε Ηρακλή, η ηλικία σας, θα έλεγε κανείς, να σας κάνει να μένετε κάπου, να πηγαίνετε σε ένα καφενείο. Δεν πατάω ποτέ σε καφενείο. Γιατί δεν πατάτε ποτέ σε καφενείο? Δεν μου αρέσει το καφενείο. Καθόλου. Ούτε δεμένος δεν μπορώ να κάτσω σε καφενείο. Καλά γεράματα είναι αυτά. Να μπορείς να πας εκεί που θέλεις σήμερα. Να κινείσαι. Δεν μπορώ σε καφενείο να κάτσω δεμένος. Να έρχομαι εδώ και ασχολούμαι. Τη σύζυγό σας, την κυρία Μαρία, πώς τη γνωρίσατε? Καταφέρατε να τη ρίξετε με τις μηχανές ή ήταν κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Συμμετείχε μαζί σας σε όλες αυτές τις εκδρομές που κάνατε με τις μηχανές? Όχι σε όλες. Όχι σε όλες. Δεν είναι λάτρης των μηχανών? Όχι, ή δουλειές την λάτρης. Έκανα να είναι στο σπίτι? Την είχα πάει στην Αθήνα με τη Harley. Όταν βλέπει κανείς έναν τέτοιο ζωηρό άνθρωπο όπως εσάς, σκέφτεται ακόμη και παρόλη την ηλικία αυτό που καμιά λένε, φορά λέει κανείς. Τι τους λέω εγώ, συγγνώμη, τι τους λέω εγώ? Μου λέει δεν γερνάς. Του λέω δεν γερνάω γιατί γέρασα νωρίς. Δηλαδή επειδή είχα άσπρα μαλλιά από μικρός. Mm-hmm. Και από 20 ετών είχα άσπρα μαλλιά, με ξέραν έτσι, προ 20 ετών. Τώρα με βλέπουν πάλι με άσπρα μαλλιά, δεν έχω αλλάξει πολύ. Δεν έχετε αλλάξει όμως και δεν στη ψυχή? Δεν έχω αλλάξει. Νιώθετε το ίδιο νέος? Πόσο χρόνο νιώθετε τώρα? Τι να σας πω. Όταν ήμουν 40, με σήμερα έτσι νιώθω. Καλά γεράματα λοιπόν είναι αυτά. Καλά γεράματα είναι όταν ξεκινάς το πρωί και κάνεις μονόζυγο και τρέχεις στους δρόμους. Καλά γεράματα είναι επίσης όταν καβαλάς μία μηχανή και αρχίζεις και τρέχεις στις εθνικές οδούς ή κάνεις motocross. Ας βάλουμε λοιπόν στην καρδιά μας αυτούς τους δύο καλούς παππούδες που μας είπαν ότι η ζωή δεν τελειώνει ούτε στα 60, ούτε στα 70, ούτε στα 80, αρκεί να έχεις ψυχή μέσα σου. Εδώ θα διακόψουμε όμως και πάλι για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας. We'll be right back.